Ανδρολογία λοιπόν, στην δική της λειτουργία έχουμε πρακτικές συμβουλές για τα ιατρία μας. Σαν αισθητική δυσλειτουργία, όσο πιο πολύ τη μιλάμε, τον τελευταίο καιρό, τόσο περισσότεροι ασθενείς έρχονται και στα ιατρία μας, πέφτουν τα ταμπού. Από τον 20άρη που μέσα μας λέμε, δεν σου το χάσει να έχεις τέτοιο πρόβλημα, μέχρι τον 90άρη που λέμε, εσύ τώρα τι τα θες, τα ψάχνεις. Αλλά γενικά στο μυαλό μας κατηγοριοποιούμε ακόμα σε ψυχογενή, οργανική, οργανικά αίτια, θεωρώντας ότι τα ψυχογενή αίτια είναι πιο συχνά σε νεαρότερες ηλικίες κάτω των 45. Πώς συμφωνούν με αυτό, ότι σε νεαρότερες ηλικίες τα ψυχογενή αίτια είναι πιο... και τα οργανικά είναι σε πιο μεγάλα. Αντίθετα, όταν κάποιος μας ζορίζει εντός εισαγωγικών στο ιατρείο και μας λέει, γιατρέ, ένα χάπι τώρα, άστα αυτά πολλά μου λες, ένα χάπι για να κάνω τη δουλειά, μα πιο εύκολα θα δίναμε ένα χάπι σε έναν νεότερο ασθενή, συμφωνούν, ή σε έναν μεγαλύτερο, σε έναν νεότερο, ή σε έναν πιο μεγάλη ηλικία, σε έναν 65 χρονών. Ωραία. Αυτό το άρθρο από μια μεγάλη ομάδα με μεγάλη ιστορία στον χώρο της μελέτης της δικής της λειτουργίας, τον Μάτζη, έχει να μας πει κάποια ενδιαφέροντα πράγματα. Έλα, φίλε. Ναι, ένα μεγάλο δείγμα ασθενών. Ξέρουμε όλοι ότι η αισθητική δυσλειτουργία σχετίζεται με την ηλικία και επίσης σχετίζεται με παράγοντες κινδύνου οργανικούς. Βέβαια, φαίνεται ότι υπάρχει και σε νεότερα άτομα. Και εδώ αυτοί οι ασθενείς φαίνεται η κατανομή τους ανά έτος. Στις διάφορες μελέτες η αισθητική δυσλειτουργία σε άτομα κάτω των 40 ετών κυμαίνεται περίπου από 3 έως και 15%. Μέχρι και πριν από κάποια χρόνια, πρακτικά θεωρούσαμε ότι οι άρρωστοι αυτοί είναι ψυχογενές του προβλημάτους. Και η κλασική απάντηση, η οποία θα έπαιρναν από ένα επαγγελματία υγείας, είναι ότι δεν έχεις τίποτα, είναι ψυχολογικό, είναι άγχος, επίδοσης, μπορείς να φύγεις, να πας στο σπίτι σου. Νομίζω ότι ακόμα και σήμερα, ίσως από κάποιους, μπορεί να υπάρχει λίγο αυτή η αντίληψη. Οπότε πρακτικά έχουμε 1.800 άτομα ηλικίας από 18 έως 44 ετών, οι οποίοι προσήρθαν με αναφερόμενο πρόβλημα αισθητικής δυσλειτουργίας. Αυτοί οι άνθρωποι αξιολογήθηκαν, έγινε μια δομημένη συνέντευξη. Να τονίσουμε όμως εδώ ότι ήταν υγιής και fit, σαν τον κύριο Αποστολίδη. Εντάξει, όχι όλοι τόσο. Αλλά... σιγά μην βρήκανε 1.873 σαν τον κύριο Αποστολίδη. Πού να τους βρεις. Είναι Ιταλή, κύριε καθηγητά. Είναι Ιταλή. Απλά νομίζω ήταν άνθρωποι οι οποίοι τουλάχιστον δεν είχαν κάποιο οργανικό πρόβλημα υγείας. Λέω, λίγο, αυτό είναι βασικό. Δηλαδή, κανένας από αυτούς όλοι ήταν στο body mass index στο χαμηλότερο σημείο της ανθρώπινης ύπαρξης, όπως ο κ. Αποστολίδης. Έτσι λέει ο τίτλος. Ο τίτλος λέει, αλλά ήταν άνθρωποι υγιείς, healthy young. Και fit, οποίοι... είναι fit and healthy young. Έτσι λέει τώρα. Έτσι λέει ο τίτλος. Οι οποίοι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν κάποιο γνωστό οργανικό, τουλάχιστον κάποιο πάθηση. Οπότε, με το ερωτηματολόγιο του δομημένου. Συγγνώμη, για να μην μείνουν, το φίλτι χέρι σημαίνει ότι δεν ήταν παχύσαρκη. Δεν ήταν παχύσαρκη. Έτσι, να μην. Ταξινομήθηκε λοιπόν τα αίτια που μπορεί να προκάλεσαν στη δική της λειτουργία σε αυτούς τους ανθρώπους, σε οργανικά, σε προβλήματα σχέσης και σε ψυχογενή. Και βλέπουμε ότι τα οργανικά είναι υψηλότερα. Άρα λοιπόν υπάρχουν παθήσεις σε νέους ανθρώπους οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα στη δική της λειτουργίας. Και αν πάμε τώρα στα οργανικά αίτια, είναι το μεταβολικό σύνδρομο που σχετίζεται πολύ έντονα με εμφάνιση στη δική της λειτουργίας σε ένα νέο άνθρωπο. Το μεταβολικό σύνδρομο μπορεί να προκαλέσει αισθητική δυσλειτουργία και η αισθητική δυσλειτουργία μπορεί να είναι ένας προάγγελος κάποιου καρδιαγγειακού συμβάματος. Εδώ λοιπόν φαίνεται από τα άτομα αυτά, αυτοί που είχαν μεταβολικό σύνδρομο και αυτοί που δεν είχαν, ο κίνδυνος να υποστούν ένα μείζον καρδιαγγειακό συμβάν ήταν πολύ υψηλός στους ανθρώπους που είχαν μεταβολικό σύνδρομο, παρόλο που ήταν νέοι σε ηλικία. Επίσης, αναφέρεται ότι ο κίνδυνος σε ένα νέο άνθρωπο ο οποίος έχει μεταβολικό σύνδρομο είναι 50 φορές μεγαλύτερος σε σχέση με ένα υγιή. Και επίσης αναφέρεται από τους συγγραφείς ότι θα πρέπει με πολύ περισσότερο προσοχή να αξιολογήσουμε ένα νέο άνθρωπο με μεταβολικό σύνδρομο έναντι ενός μεγαλύτερου. Δηλαδή, ένα σαραντάρης με μεταβολικό σύνδρομο κινδυνεύει πολύ περισσότερο να υποστεί ένα οξύεμφραγμα του περιοκαρδίου που έχει θετική δυσλειτουργία συγκριτικά με ένα 70άρη. Οπότε αναφέρεται ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να αποστέλλονται για περαιτέρω διερεύνηση. Είναι πολύ εύκολο να κάνουμε ένα έλεγχο σε αυτούς τους ανθρώπους. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Μήπως ο τίτλος είναι παραπλανητικός, να είναι φαινομενικά υγιής και fit.
Ναι, αυτό πρακτικά είναι. Διότι ότι αυτοί οι άνθρωποι αποδείχθηκε τελικά. Όταν είναι fit, σημαίνει ότι δεν έχει περιφέρεια μέση. Όταν είναι υγιής, δεν έχει ούτε ζάχαρο ούτε υπέρταση. Άρα τι μεταβολικό σύνδρομο. Μπορεί να έχει ζάχαρο και υπέρταση να μην το γνωρίζει. Άρα, αυτό είναι. Φαινομενικά λοιπόν. Φαινομενικά, γιατί νομίζω ότι ο τίτλος μας ξάφνιασε λίγο. Ναι, ακριβώς. Με αυτό είπα στην αρχή. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν τουλάχιστον κάποιο γνωστό μέχρι εκείνη τη στιγμή. Πρόβλημα. Τώρα, από τα ενδοκρινολογικά αίτια αναφέρουν ότι πρακτικά σε αυτούς τους ανθρώπους μόνο η τεστοστερόνη θα πρέπει να διερευνάτε. Αυτό χρειάζεται. Σε ένα ποσοστό από αυτούς υπήρχε χαμηλή τεστοστερόνη. Στα νέα άτομα ο υπογοναδισμός μειώνει πρακτικά την αυθόρμητη στήση, μειώνει τις σεξουαλικές σκέψεις, έχουν χειρότερο μεταβολικό προφίλ. Και εδώ αναφέρεται ότι τέτοια άτομα τα οποία έχουν μεταβολικό σύνδρομο και χαμηλή τεστοστερόνη, ότι ενδεχομένως θα πρέπει να μπουν σε υποκατάσταση και ότι αυτό θα βοηθήσει να βελτιωθεί το προφίλ τους. Τώρα, στα νευρολογικά αίτια από κάποιους προσήλθαν αναφέρεται ότι είναι κακώς σφοδυλική στήλη και σκλήρυση κατά πλάκας. Όσον αφορά τα ψυχογενή, άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν διαγνωστεί, μπορεί κάποιοι από αυτούς να είχαν κάποια κατάθλιψη ή κάποια αχώδη διαταραγή. Οπότε θα πρέπει και αυτό, αν δούμε ένα άνθρωπο ο οποίος κάτι δεν μας πάει καλά, ίσως θα χρειαστεί να τον παραπέμψουμε για μια περαιτέρω εκτίμηση από το να αποδώσουμε απλά ότι είναι ένας άγχος επίδοση στο πρόβλημα. Ενώ τα προβλήματα σχέσης, αν αναγνωριστούν, πρακτικά ξεφεύγει από εμάς, θα πρέπει να παραπεμφθεί, να λύσει τα προβλήματα σχέσης του και μετά να επανέλθει να ζητήσει πάλι βοήθεια για τη συντηρητική δυσλειτουργία του. Αυτό που μου έκανε έτσι λίγο εντύπωση, που το ξέρουμε όλοι, είναι ότι πρακτικά αναφέρεται ότι η στήση που έχει κάποιος, ειδικά νέος, στον αυνανισμό, ότι αυτό αντικατροπτρίζει τα υγεία του. Γιατί στη σεξουαλική πράξη μπορεί να μπουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι να λιώνουν. Οπότε, σαν μήνυμα από αυτή, καλό θα είναι ακόμα και σε ένα νέο άνθρωπο να παίρνουμε ένα λεπτομερές ιστορικό και να προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε αν τυχόν υπάρχουν οργανικά αίτια και ενδεχομένως να παραπέμψουμε αυτό τον ασθενή να ψαχτεί και κάπου αλλού. Και οι νεότεροι ασθενείς είναι αυτοί που τελικά θα έρθουν να μας ευχαριστήσουν, διότι θα έχει διαγνωστεί σε αυτούς κάποιο σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα, θα έχει διαγνωστεί ένας σαχαρόδιτης διαβήτης, τον οποίο δεν το ξέρανε, ή μία πίεση την οποία δεν την γνωρίζανε. Έτσι. Λιπιδεμικό προφίλ και μεζούρα. Λιπιδεμικό προφίλ και μεζούρα, όπως λέει ο καθηγητής. Η φλεγμονή δεν διερευνήθηκε καθόλου σε νέους ανθρώπους. Ορίστε. Η φλεγμονή, η πιθανότητα φλεγμονής δεν διερευνήθηκε σε νέους ανθρώπους. Δεν διερευνήθηκε, όχι σε αυτή τη μελέτη δεν διερευνήθηκε. Κάποιο σχόλιο, κάποια παρατήρηση. Αυτά ήταν τα μηνύματα από αυτή τη μελέτη. Νόσος Πεϊρονή είναι η επόμενη μελέτη. Πολλοί ασθενείς έρχονται στο ιατρείο μας. Δεκάδες χρόνια την ξέρουμε αυτή τη νόσο. Ποτέ δεν καταλάβαμε πώς ακριβώς δημιουργείται. Έχουμε δοκιμάσει χειρουργική θεραπεία που αποτελεί το gold standard σήμερα. Έχουμε δοκιμάσει από του στόματος θεραπεία. Έχουμε δοκιμάσει ενέστημες θεραπείες. Σε αυτήν εδώ πέρα σε αυτό εδώ πέρα το άρθρο θα λύσουμε τις απορίες ενός ασθενή και που θα έρθει στο γιατρό μας και θα μας πει: εγώ φοβάμαι το χειρουργείο. Υπάρχει κάτι από το στόμα να πάρω και να γίνω καλά γιατρέ μου? Οπότε πρακτικά εδώ φαίνονται οι διαθέσιμες θεραπείες που υπάρχουν από του στόματος και οι παρενέργειές τους. Για λόγους συντομίας, επειδή νομίζω έχει ξεκαθαρίσει τουλάχιστον σε αυτό το άρθρο το πράγμα, εκτός από τις δύο τελευταίες, οι πάνω δεν θα μας απασχολήσουν. Φαίνεται ότι δεν έχουν καμία θέση πλέον να χορηγούμε αυτά τα φάρμακα για την νόσο του Πεϊρονή. Οπότε μένει μόνο η αναστολή φωσφοδιεστεράσης 5 και η 5-οξυφιλίνη. Από την Αμερικάνικη. Που έχουν και τον ίδιο μηχανισμό δράσης. Έχουν και τον ίδιο μηχανισμό δράσης. Ουρολογική εταιρεία, αυτές οι δύο δεν συστήνονται καθόλου. Ενώ οι δύο τελευταίες, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, δεν περιορίζονται από τις κατευθυντήριες οδηγίες. Πάντως, ιδιαίτερα το ποτάμπα, μην το δίνετε. Δεν κάνει τίποτα και είναι πάρα πολύ δύσκολο στη λήψη. Μην το δίνετε, τουλάχιστον. Οπότε, όσον αφορά, υπάρχουν κάποιες μελέτες με φωσφοδιεστεράσεις τύπου 5, τα δαλαφίλια στα 2,5 μιλιγκράμμ σύγκριση με πλασίμπο, ή σιλδεναφίλια στα 50 μιλιγκράμμ καθημερινά έναντι 400 μονάδες βιταμίνης ε. Φαίνεται ότι υπάρχει, βελτιώνουν το IIF score όπως είναι αναμενόμενο, ότι με αντικειμενικό τρόπο όσο μετράνε μειώνεται η πλάκα, αλλά και η κάμψη του πέους. Επίσης, φαίνεται ότι έχουν σημαντική επίδραση και στον πόνο. Σίγουρα χρειάζονται πολύ μεγαλύτερες μελέτες για να αποδείξουν. Αυτά όμως είναι τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι σήμερα. Αντίστοιχα, η 5-οξυφιλίνη, η οποία είναι ένας μη ειδικός αναστολέας φωσφοδιαστεράσης 5, ένα παλιό γνωστό φάρμακο που το χρησιμοποιούσαν οι αγιοχειρουργοί συνήθως.
Φαίνεται επίσης ότι έχει παρόμοια αποτελέσματα σε δοσολογία 400 μιλιγκράμμ τρεις φορές την ημέρα ή και 800 σε κάποιες μελέτες, μέχρι και ένα χρόνο χορήγησης. Επίσης φαίνεται ότι βελτιώνει το IIF, ότι μειώνει το μέγεθος της πλάκας και την κάμψη. Νομίζω αυτά τα φάρμακα, αν αποφασίσει κανείς να τα δώσει, θα πρέπει να τα δώσει πρώιμα. Αν φτάσουμε κάποια στιγμή και γίνει μια επασβέστωση και σταθεροποιηθεί η πλάκα, νομίζω ότι μετά ίσως δεν έχουν κάποια θέση ούτε και αυτά. Εκτός εάν πονάει ο άρρωστος. Εκτός αν πονάει ο άρρωστος. Γιατί αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πόνο, σημαίνει φλεγμονή. Σημαίνει ότι η διαδικασία της πλάκας συνεχίζεται. Μπορεί να είναι σε άλλο σημείο, μπορεί να είναι γύρω από την επασβέστωση που φαίνεται. Όταν σταματήσει η διαδικασία, σημαίνει σταματάει ο πόνος. Άρα πόνος ίσον ότι είναι ενεργός ακόμα. Εάν έχει σταματήσει, το επασβεστωμένο είναι δύσκολο. Εάν δεν έχει επασβεστώσει ή επασβεστώσει είναι στιχτές και δεν συνδέονται σε μια μεγάλη ενιαία πλάκα, έχουν νόημα όλες αυτές τις θεραπείες και οι παρεμβάσεις. Έχει δοκιμάσει κάποιος από του στόματος θεραπεία σε φάση που εξελίσσεται ακόμα η πλάκα, έτσι ώστε να έχει καλύτερο αποτέλεσμα στην κάμψη, ευκολότερο χειρουργείο μετά ενδεχομένως? Πέτρο, τη γνώμη σου. Τα ροντάλ και βιταμίνη ε. Μερικές φορές και πιντίφαβ. Για ένα διάστημα όσο κρατάει ο πόνος. Ένα, τρεις μήνες. Τρεις μήνες. Ενέσιμη θεραπεία έχει κάνει κάποιος από εμάς ακόμα? Τι φοβόσαστε για να την κάνετε? Γιατί είναι μία λύση. Να σας πω και γιατί. Σε κάποιον που δεν θα ήθελε να χειρουργηθεί, το φοβάται οτιδήποτε, η μείωση αυτή, δηλαδή να κάνει άμα γίνει μια κάψη από 60 σε 30, μετά βολεύτηκε. Δεν έχει πρόβλημα ο ασθενής. Βολεύτηκε, είναι μια χαρά. Ναι. Σκεφτείτε το αυτό. Είναι εύκολο να τρεπεί στην πλάκα. Ορίστε. Είναι εύκολο να βάλει το ευρώ με στην πλάκα. Άμα μπει βελόνα, μετά είναι εύκολο. Το θέμα είναι ότι εκεί πέρα θέλει λίγο εμπειρία να την πετύχει την πλάκα. Μπορεί να σε βοηθήσει και ο υπέρηχος αυτό. Αλλά γι' αυτό και το βάλαμε, αυτό πολύ μας το έχετε πει. Και γι' αυτό ακριβώς το Andrology το βάλαμε να κάνετε πρακτική εφαρμογή. Θα έχουμε ένα simulator που έχει μέσα πλάκα με δύο φωτάκι, πράσινο και κόκκινο. Άμα το πετυχαίνεις, γίνεται πράσινο. Άμα δεν πετυχαίνεις και δεν είσαι μέσα, κόκκινο. Για να πάρετε μία αίσθηση. Έτσι. Οπότε θα το κάνουμε σαν πρακτικό course το Γενάρη. Πιο εξωτικές θεραπείες όπως κρουστικά κύματα που πολλοί από εμάς σιγά σιγά αγοράζουν, έχετε δοκιμάσει ενώσω πυρονή? Ακόμα δεν έχουμε δεδομένα βέβαια, επίσημα. Κανένας από εμάς. Πάντως, εγώ να πω πάνω σε αυτό ότι επειδή υπάρχουν και μελέτες, και μάλιστα υπάρχει μελέτη πάρα πολύ παλιά με το λιθοθρύπη τον εξωσωματικό, έτσι. Λοιπόν, άρα όχι low intensity, high intensity. Όχι. Λοιπόν, δεν σπάει η πλάκα. Η επασβεστωμένη πλάκα δεν σπάει. Τη διαδικασία την ξέρετε, κάτι πολύ ωραίες φωτογραφίες σε κάτι papers παλιά του Ραλφ, πώς δημιουργείται η ίνωση, που είναι κάτι σαν νησάκια και σαν να έχει βάλει ένας ψαράς ένα δίχτυ ανάμεσα, που συνδέει το ένα νησάκι πάνω στο άλλο. Έτσι δημιουργείται. Λοιπόν, αυτά τα στιχτά που βλέπετε στο υπέρηχο είναι σε εκείνη τη φάση. Μόνο σε εκείνη τη φάση, όπου όμως να βάζετε και extender για να το τραβάει και το χτυπάς, εκεί πέρα θα μπορούσε να δουλέψει. Όταν βλέπετε μια μεγάλη, απασβεστωμένη, σαφώς οριζόμενη πλάκα, δεν έχει κανένα νόημα. Κανένα. Δεν παθαίνει τίποτα η πλάκα. Σας το λέω με σιγουριά, όχι γιατί δεν το έκανα, αλλά γιατί ξέρω τη βιβλιογραφία με το εξωσωματικό και σιγά μην δοκιμάσω να το κάνω με τα low. Εδώ τα high και δεν έπινα. Δεν είναι δυνατόν. Αλλά άρα πρέπει να πετύχει, είναι δύο για μένα. Υπάρχει η νόσος του Περουνιέ, η οποία εξελίσσεται, και εκείνη η οποία είναι η παλιά. Είναι δύο διαφορετικές οντότητες. Η παλιά είναι μόνο χειρουργείο, δεν θέλει τίποτα άλλο να κάνεις. Αλλά αυτή που εξελίσσεται, αυτή που έχει, έχει. Και ο extender θα βοηθήσει. Πόσοι χρησιμοποιείτε extender? Να το κάνετε. Να το κάνετε.
Και θα σας έχουμε και διάφορους τύπους στο Γενάρη Extender για να σας δείξουμε λίγο πώς θα το κάνετε σωστά και πόση ώρα τα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Είναι χρήσιμο και μπορεί να βελτιώσει. Έτσι. Οπότε έχουμε το multimodal, με διάφορους τρόπους πάμε. Χρησιμοποιεί κανένα αντλία και νου. Μόνο ο κύριος Δρέτας. Λοιπόν, όλα αυτά, τώρα που είναι καιροί που στο γιατρείο σας δεν έχετε τους 80 να σας περιμένουν απ' έξω και έχετε χρόνο, πρέπει να τα βάλετε. Και με αυτά θα διαφοροποιηθείτε. Να παρουσιάζετε ολοκληρωμένες λύσεις στους ασθενείς σας. Να πηγαίνουν καλύτερα. Όσο καλύτερα πηγαίνουν, και πώς θα πάνε καλύτερα, ακριβώς χρησιμοποιώντας όλα τα όπλα που έχετε, κύριε Μητρόπουλε. Με τα τελευταία που είπατε, ανατρέψατε όλη την εισαγωγή που κάνανε οι κύριοι προηγουμένως, που βάλανε ένα τεράστιο χ στα πάντα και τώρα λέτε κάντε τα πάντα από την άλλη μεριά, τρελαθούμε στα καλά καθόμενα. Πώς θα δικαιολογήσετε, αλλού είναι η ερώτησή μου, είναι αλλού. Πώς μπορούμε να δικαιολογήσουμε τις τεράστιες διαφοροποιήσεις μεταξύ των guidelines μεταξύ Αμερικάνικης και Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας. Γιατί αυτή τη δεδομένη στιγμή, τουλάχιστον για μένα που δεν ασχολούμαι με το αντικείμενο αυτό, αλλά το μεθοδολογικό κομμάτι από το άλλο, μου έχουν κάνει τα μαλλιά μου να πέσουν, έτσι τα καλά καθόμενα. Ποιος κοροϊδεύει ποιον, δηλαδή. Πάντως, εσείς είστε guideline office 15 χρόνια, δεν ήμουν εγώ. Εσείς θα μας πει τη μεθοδολογία που ακολουθεί η Θούνη Μέν και η ΔΕ. Νομίζω ότι οι Αμερικάνοι πάνε με κονσένσους των εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής. Σαφέστατα, ναι. Υπάρχουν μεθοδολογικές διαφορές, αλλά μέχρι τώρα όσα πράγματα είχαμε κάνει στο παρελθόν με κοινές αναλύσεις καταλήγανε ουσιαστικά στα ίδια συμπεράσματα, ακολουθώντας διαφορετικές μεθοδολογίες. Εδώ πέρα έτυχε, πραγματικά έτυχε, πριν από πολύ λίγο καιρό να τα κοιτάξω αυτά τα δύο πράγματα και εντυπωσιάστηκα τρομακτικά πολύ από τις διαφοροποιήσεις. Και ήταν updated του 2017 και τα δύο. Γι' αυτό πλέον έρχεται το ερωτηματικό στην πολύ πιο βασική επιστήμη, με την έννοια ότι, παιδιά, πώς διαβάζεις εσύ αυτή τη μελέτη και πώς διαβάζεις ο άλλος τη μελέτη. Για να την χαρακτηρίσεις ότι το ένα είναι άχρηστο, το άλλο δώσ' του μια ευκαιρία. Έτσι, αυτό είναι που εντυπωσιάζομαι εγώ και πάλι έμεινα με αυτά τα πράγματα τα οποία υπόθηκαν με ακόμα χειρότερο ομολογό ερωτηματικό. Stem cells, πανγυρίζουμε ξανά λίγο πίσω στην αισθητική δυσλειτουργία. Θα έρθει στο ιατρείο μας και ο ψαγμένος ασθενής. Ο ασθενής ο οποίος έχει ακούσει, έχει διαβάσει για τα stem cells, θα θελήσει να μάθει περισσότερα πράγματα. Τα stem cells έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα σε κλινικές μελέτες σε ανθρώπους, το 2010 σε κύτταρα από ομφάλιο λόρο και το 2016 σε κύτταρα από πλακούντα, από μυελό των οστών. Συγγνώμη λίγο να ρωτήσω, κανένας έχει κάνει ποτέ stem cell πουθενά, έχει χρησιμοποιήσει PRP? Κανένας. Okay. Και κυρίως από το λίπος. Έτσι. Άρα τέσσερις πηγές έχουν χρησιμοποιηθεί. Ομφάλιο λόρο, πλακούντα, λίπος και μυελό των οστών. Τα stem cells έχουν το χαρακτηριστικό ότι διαφοροποιούνται. Γίνονται ενδοθυλιακά κύτταρα, γίνονται λιαμυϊκά κύτταρα, γίνονται κύτταρα σβάντα περί του πέριξ του νευρώνα, γίνονται και νευρώνες. Επομένως όλα αυτά τα χρειάζεται η μια καλή στήση. Τι ισχύει όμως τελικά από όλα αυτά? Οπότε πρακτικά η αναγεννητική ιατρική όλο και περισσότερο συζητιέται, έχει μπει στις περισσότερες ειδικότητες. Βέβαια τα αποτελέσματα μάλλον δεν είναι τα προσδοκόμενα, τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Όσον αφορά τώρα τη στήση, έχουμε κάποιες λίγες μελέτες με μικρό αριθμό ασθενών. Αυτό που προανέφερε και ο Φώτης είναι ότι όταν λέμε για stem cells υπάρχουν πολλά διαφορετικά. Είναι από το απόλυτο κύτταρο που είναι σε επίπεδο βλαστοκίσης, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει τα πάντα, και όσο προχωράμε σε διαφοροποίηση και αυτά έχουν τη δυνατότητα να διαφοροποιηθούν προς διάφορους ιστούς. Οπότε ξέρουμε σήμερα ότι υπάρχουν και τα stem cells τύπου ενήλικα σε όλα τα όργανα, όπου ο ρόλος τους θεωρητικά είναι να πάνε να επιδιορθώσουν όπου υπάρχουν βλάβες. Τώρα, όσον αφορά τη αισθητική δυσλειτουργία, την οργανική, ξέρουμε ότι αυτό που γίνεται παθοφυσιολογικά είναι ότι έχουμε μια απόπτωση των κυττάρων του ενδοθυλίου και επίσης μια αντικατάσταση των λιών μυϊκών ινών από ινώδη ιστό.
Το θεωρητικό υπόβαθρο είναι ότι τα κύτταρα αυτά θα μπορούσαν λοιπόν να πάνε να επιδιορθώσουν αυτά τα προβλήματα. Τώρα, από πού θα πάρουμε τα κύτταρα, βλέπουμε και από τις μελέτες. Συγγνώμη λίγο, Δημήτρη, να πάνε να επιδιορθώσουν, πάνε και επιδιορθώνουν ή γίνονται κύτταρα και αντικαθιστούν τα... Πάνε επιδιορθώσουν τη βλάβη, μετατρέπονται σε κύτταρα και... Αλλά δεν πάνε να διορθώσουν. Να επιδιορθώσουν τη βλάβη. Επιδιορθώνεται η βλάβη μέσω με το ότι πάνε και εξελίσσονται και γίνονται κανονικά κύτταρα. Όχι, έχουν τρεις διαφορετικούς τρόπους δράσης. Μέσα τα λίγο λοιπόν. Ναι, αυτά είναι βασική έρευνα και δεν ξέρουμε στον άνθρωπο τι γίνεται ακριβώς. Μηχανισμοί. Ναι. Η βασική έρευνα είναι πώς θα εφαρμοστούν. Ακριβώς. Επομένως πάνε, ο πρώτος μηχανισμός, αυτός που είναι ο κύριος μηχανισμός, είναι αυτά που πηγαίνουν εκεί και δρούν με τύπου παρακρινή, με παρακρινή τρόπο λειτουργία. Δηλαδή, οθούν τα κύτταρα που υπάρχουν εκεί να δουλέψουν. Ο δεύτερος τρόπος είναι ότι με κάποιο μηχανισμό επιδιορθώνουν τα ίδια επιβλαβή κύτταρα, ενώ μελέτες που έχουν γίνει σε targeting, σε marking πάνω σε stem cells, έχουν δει ότι μετατρέπονται και σε τέτοιου είδους κύτταρα. Άρα, τρεις διαφορετικοί μηχανισμοί. Έτσι, άρα παρακρινικά, οθώντας τα ήδη επιβαρημένα κύτταρα να δουλέψουν καλύτερα και μετατρέπονται και τα ίδια στα κύτταρα που είναι τα γύρω τους. Οι μηχανισμοί ακόμα δεν είναι τελείως ξεκάθαροι. Θεωρείται ότι σε οξείες φάσεις περισσότερο δουλεύει το μοντέλο της παρακρινικής δράσης, ενώ σε πιο χρόνιες είναι αντίστοιχα αυτό με τη μεταμόσχευση, πρακτικά ό,τι κάνει και η μεταμόσχευση του ιστού. Τώρα, θεωρητικά μπορούμε να πάρουμε τέτοια κύτταρα από ομφάλιο λόρο, από μυελό των οστών ή το λίπος θεωρείται ότι είναι μια καλή πηγή τέτοιων κυττάρων. Πολύ λίγοι ασθενείς είναι συνήθως ασθενείς οι οποίοι είχαν υποβληθεί σε ριζική προστατεκτομή. Σε μια μελέτη παρατηρήθηκε ότι είχαν καλύτερα αποτελέσματα αν οι άρρωστοι αυτοί είχαν εγκράτεια μετά το χειρουργείο, ενώ αν ήταν ακρατής τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά. Αυτό το συσχέτισαν ότι μάλλον υπήρχε μεγαλύτερη καταστροφή στην περιοχή σε ασθενείς οι οποίοι ήταν μη εγκρατής. Πολλά ερωτήματα αναπάντητα. Ένα ερώτημα είναι, θα χρησιμοποιήσουμε από τον ίδιο τον ασθενή ή μπορεί να πάρουμε από άλλο ασθενή? Τι γίνεται με το θέμα της ανοσολογικής απάντησης? Σίγουρα είναι μικρότερη στην αυτόλογη μεταμόσχευση. Επειδή όμως τα κύτταρα αυτά δεν έχουν τάφα αντιγόνα πάνω, ούτως ή άλλως και σε ετερόλογη μεταμόσχευση δεν υπάρχει έτσι πολύ ισχυρή ανοσολογική απάντηση. Στο μέλλον θα πρέπει να διερευνηθεί ποιο τύπο κυττάρου θα χρησιμοποιήσουμε, σε τι δοσολογία, πώς θα απομονώσουμε τα κύτταρα αυτά, πώς θα τα τοποθετήσουμε εκεί για να παραμείνουν να δουλέψουν. Σίγουρα χρειάζεται πολύ μεγάλη παρακολούθηση για να εξεταστούν και τυχόν παρενέργειες. Στον ορίζοντα, σε σχέση με παλιά, υπήρχε η σκέψη μήπως τελικά να βρούμε τρόπους να ενεργοποιήσουμε τα ήδη υπάρχοντα κύτταρα του ασθενή στην περιοχή και να δουλέψουν αυτά για να μπούμε στη διαδικασία της μεταμόσχευσης. Παλιότερα έγινε με μια μέθοδο έτσι, παλμικού υπερήχου. Σήμερα, μια από τους τρόπους δράσης των κρουστικών κυμάτων φαίνεται ότι είναι και τα μεσοχηματικά κύτταρα. Στην πράξη, ενώ χρησιμοποιείται από πολλές ειδικότητες, αποδεδειγμένη αξία έχουν δείξει μόνο στην ογκολογία, στην αιματολογία, η οποία χρησιμοποιείται μετά από θεραπείες με υψηλές δόσεις, όπου γίνεται μεταμόσχευση μυελού των οστών, και στις μεγαθεραπείες που χρησιμοποιούν οι ογκολόγοι. Σε όλα τα υπόλοιπα είναι ένα θολό τοπίο. Απλά επειδή συζητιέται, βάλαμε και αυτό το άρθρο έτσι να έχουμε μια αίσθηση τι γίνεται μέχρι σήμερα. Και μια πρακτική συμβουλή λογικής φύσης. Έχει γίνει μια μελέτη από τον Σόεμπι το 2010 στο Andrology, ο οποίος πήρε αθυμικούς αρουραίους, ποντικούς. Αθυμικοί σημαίνει ότι δεν μπορούν να προβάλλουν το μόσχευμα και τους έβαλε καρκινικά κύτταρα από την δεξιά οσφυγική χώρα και βλαστικά κύτταρα από την αριστερή οσφυγική χώρα. Μετά από 15 μέρες, τα ποντίκια τα οποία είχαν το μόσχευμα με τα βλαστικά κύτταρα, αυτό το μόσχευμα είχε θεριέψει. Δηλαδή, τα καρκινικά κύτταρα χρησιμοποίησαν τα βλαστικά κύτταρα έτσι ώστε να γίνουν ακόμα επιθετικότερα. Επομένως, επειδή κάποιοι θα προτρέξουν και θα φέρουν από το εξωτερικό αναπόφευκτα αυτή τη θεραπεία για να τη βάλουν στην καθημερινή κλινική τους πράξη ή εδώ ή σε άλλες χώρες, θα πρέπει να είναι πολύ έτσι προσεκτικοί γιατί αν υπάρχει κάποιο καρκίνο κάπου οπουδήποτε σε αυτόν τον άνδρα που δεν το ξέρει ο ίδιος, μπορεί να του δημιουργήσουν τελικά μεγαλύτερο κακό, έτσι, με βάση αυτή τη μελέτη. Υπάρχει δηλαδή αυτός ο προβληματισμός. Ναι, γιατί ειδικά στην ογκολογία φαίνεται τουλάχιστον ότι τα βλαστικά κύτταρα ότι παίζουν σημαντικό ρόλο, γι' αυτό και έχουμε ίσως και προβλήματα στις θεραπείες.
έχει βρεθεί ότι υπάρχουν καρκινικά τέτοια κύτταρα. Τώρα είναι κάποιο κύτταρο το οποίο οπισθοδρομεί και πάει προς τα πίσω στην εξέλιξη. Είναι το ίδιο του τύπου ενήλικα το κύτταρο το οποίο κάνει την μεταλλάσσεται σε καρκινικό. Και ξέρουμε ότι γενικά αυτά τα κύτταρα είναι πάρα πολύ ανθεκτικά κύτταρα σε όλες τις συνθήκες. Και σε συνθήκες υποξίας, σε ακτινοβολίες, σε χημειοθεραπευτικά. Οπότε ναι, πραγματικά υπάρχει αυτός ο προβληματισμός τι θα γίνει αν πάρουμε από κάποιο δότη κάποια τέτοια λιωμένα κύτταρα και τα εγχύσουμε σε. Κάποιο πέσει τελευταία ότι είναι καλύτερο να πάμε με ένα stromal fraction, μια ειδική διεργασία των γλωσσοκυτάρων. Ναι, ισχύει αυτό. Είναι στο θέμα της διαδικασίας το ποιο τύπου κυτάρου βλαστικό θα πάρεις. Είναι δύο βλαστικά κύτταρα που ακόμα γίνονται μελέτες. Και πάμε ξανά στα ακουστικά κύτταρα, κύματα, τα οποία όλο και περισσότεροι από εμάς σιγά σιγά τα αγοράζουμε. Μηχανήματα βγαίνουν στην αγορά όλο και πιο φθηνά, πιο προσβάσιμα σε εμάς. Τελικά μπορούμε να επιλέξουμε τον καταλληλότερο ασθενή για να εφαρμόσουμε αυτή τη θεραπεία και να μην κάψουμε το μηχάνημά μας και βγει έξω και πει μούφα τα μηχανήματα δεν δουλεύουν. Ποιο είναι το προφίλ ασφαλείας? Μέχρι είναι δοσοεξαρτώμενο, άμα κάνω 10, άμα κάνω 6, άμα κάνω 12, υπάρχει κάποια παρενέργεια? Πόσες φορές μπορεί να επαναλάβει αυτό το άτομο αυτή τη θεραπεία άμα δεν πιάσει? Όλα αυτά τα ερωτήματα προσπαθούμε να τα απαντήσουμε. Οπότε, επειδή συζητιέται πολύ έντονα σήμερα με τα ακουστικά κύματα, πρακτικά οι περισσότερες μελέτες έχουν γίνει με το πιλωτικό σχήμα θεραπείας που εφαρμόστηκε στην πρώτη μηλωτική μελέτη. Το σχήμα αυτό θεραπείας δανείστηκε από άλλες ειδικότητες που είχε χρησιμοποιηθεί. Δεν ήταν δηλαδή φτιαγμένο και στανταρισμένο για τη συντηρητική της λειτουργία. Αυτό είναι πρακτικά 12 συνεδρίες. 6 συνεδρίες 2 φορές την εβδομάδα για 3 εβδομάδες, ένα κενό ενδιάμεσα 3 εβδομάδων και επαναλαμβάνουμε άλλες 6 συνεδρίες. Οπότε πρακτικά εδώ προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε, να δούμε αν με μικρότερο αριθμό συνεδριών είναι αποτελεσματική η θεραπεία 6 δηλαδή έναντι των 12, αν κόψουμε αυτό το κενό στη μέση, ούτως ώστε να συντομεύσουμε το χρόνο που κάποιος θα κάνει τη θεραπεία του. Και τέλος, αυτοί οι άρρωστοι, οι οποίοι υποβλήθηκαν στην πρώτη μελέτη, χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. 6 συνεδρίες στο πρώτο γκρουπ, 12 συνεχόμενες, 2 φορές την εβδομάδα, χωρίς ενδιάμεσο κενό. Παρακολουθήθηκαν με τρίπλε εξαγγείου πέος πριν και μετά τη θεραπεία και επίσης με ερωτηματολόγια. Για 6 μήνες. Στους 6 μήνες θεραπείας, λοιπόν, θέλαμε να δούμε αν είναι ασφαλές και αποτελεσματικό να επαναλάβουμε τη θεραπεία σε ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν επιτύχει φυσιολογική αισθητική λειτουργία. Δηλαδή, είχαν ένα AIF ED κάτω από 25. Ακριβώς με τον ίδιο σχεδιασμό έγινε και η επόμενη μελέτη, σαν επέκταση της πρώτης. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι και για τα δύο γκρουπ, όσον αφορά την πρώτη μελέτη, υπήρξε βελτίωση και με τις 6 και με τις 12 θεραπείες. Αντίστοιχα, υπήρξε βελτίωση και στην ερώτηση 3 του ΣΕΠ, το οποίο είναι τελικά αυτό που αντιλαμβάνεται και ο άρρωστος, ότι αν η στήση του ήταν επαρκής για να έχει μια ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή. Γιατί αυτό είναι αυτό που τελικά εισπράττει ο άρρωστος. Βασικά λέει, αν διατηρήθηκε σκληρή η στήση σου, μέχρι την εξπερμάτιση. Να έχει μια ολοκληρωμένη σεξουαλική. Αυτό το ορίζει σεξουαλική... πολύ πρακτικά. Όταν λοιπόν επαναλήφθηκε η θεραπεία μετά από 6 μήνες, φάνηκε ότι υπήρχε μια επιπλέον βελτίωση. Οπότε εδώ φαίνεται ότι είναι δοσοεξαρτώμενη. Μέχρι τις 18 θεραπείες που μελετήθηκαν, φαίνεται ότι είναι ασφαλής, δεν υπήρχε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια. Στις 18 θεραπείες η αποτελεσματικότητα... Έχεις το γραφικό με τους PDE5 της Δεν Αγγλίας. Το έβαλα, αλλά θα το πω. Όχι, γιατί... πρέπει. Αυτό έπρεπε να βάλεις. Μία διαφάνεια έπρεπε, Δημήτρη. Σε όλες τις μελέτες, πρακτικά, επειδή έγινε σύγκριση με την αποτελεσματικότητα των PDE5, φάνηκε ότι οι PDE5 υπερτερούν στατιστικά σημαντικά όσον αφορά την αποτελεσματικότητα. Μόνο στις 18 συνεδρίες... πάλι υπερτερούσαν, αλλά όχι στατιστικά σημαντικά. Οπότε, δηλαδή, εκεί φαίνεται ότι τείνουν να πλησιάσουν. Διότι λίγο. Με τη μέγιστη δόση, των PDE5. Γιατί πρακτικά, άμα δείτε την ανάλυση περιστατωμένα, ουσιαστικά είναι απόλυτα οι συνεδρίες, είναι δοσοεξαρτώμενο. Δηλαδή, κάνεις 6, θα έχεις μία ανταπόκριση
του 25αριού του Viagra. Κάνεις 12, θα πας στο 50αρι. Και πρέπει να φτάσεις στις 18 για να φτάσεις στο 100αρι. Τώρα, στα μειονεκτήματα είναι σαφώς το μικρό δείγμα ασθενών και ότι χρειάζεται μεγαλύτερος χρόνος παρακολούθησης. Απλά από τα λίγα δεδομένα που έχουμε μέχρι σήμερα φαίνεται ότι μπορούμε να είμαστε πιο ευέλικτοι και να εξατομικεύουμε το σχήμα που θα χορηγήσουμε τη θεραπεία και τον αριθμό των συνεδριών ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενή. Αυτό δηλαδή σαν... Τώρα πολύ γενικά μας τα είπε. Σε αρρώστους με αγκιακή συνθηκητής λειτουργία. Την οποία πώς την καταλαβαίνετε. Από το ιστορικό και με έχρωμο τρίπλεξ αγγείων πέω σε όλους τους ασθενείς. Στη συγκεκριμένη μελέτη, ναι. Πάντως ένα που έχω να πω ότι είναι πρακτικά, επειδή και το τρίπλεξ δυσκολεύω να το κάνετε και τα λοιπά, αυτή είναι πολύ καλύτερα. Ένα καλό αυτή τη μελέτη είναι ότι έδειξε πρακτικά τι, αν δεν ξέρω αν το καταλάβατε, ότι είτε κάνεις 12 σερί, ή τις 18, είτε κάνεις 6 και τις 6 μετά από ένα μήνα κάνεις άλλες 6 ή μετά από 2, 3, 4 μήνες άλλες 6, το αποτέλεσμα το τελικά των 12 είναι ίδιο. Είτε το κάνεις σερί τις 12 ή τις κάνεις 6 συν 6. Άρα μια καλή ασφάλεια είναι για να μην ταλαιπωρήσει και ο ασθενής, γιατί σίγουρα δεν είναι. Είναι η αποτελεσματικότητα των κρουστικών είναι αντίστοιχη των φαρμάκων. Έτσι. Γύρω στο 60 με 70%. Λοιπόν, όπως και σε όλα τα πράγματα που χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, να κάνετε τις 6, θα δείτε διαφορά. Ο ασθενής θα δει. Θα πει είμαι καλύτερα, αλλά δεν μου φτάνει. Οπότε είναι με ασφάλεια μπορείτε να πείτε ωραία προχώρηση στις 12. Ενώ άμα κάνετε τις 12 και είτε πέσει έξω, αν δεν έχετε κάνει τρίπλεξη και τα λοιπά στη διάγνωση, ξέρετε, είναι και ταλαιπωρία για αυτόν και η οικονομική επιβάρηση και όλα. Άρα το συστήνω. Μπορούμε οι μη ανδρολόγοι να ελπίζουμε για μια ανακοίνωση υπεύθυνη από υπεύθυνα χείλη και ανθρώπους ότι η αισθητική της λειτουργία μετά από ριζική προστατεκτομή δεν αποτελεί ένδειξη για την χρήση των κρουστικών κυμάτων. Είναι ακριβώς η τοποθέτηση ότι είναι... Λοιπόν, okay. Είναι, αυτή τη στιγμή είναι investigational, τρέχουν δύο μελέτες. Έχει δημοσιευθεί μία μελέτη, η μόνη μελέτη που έχει δημοσιευθεί από το Σόνκεν, Mike Fonde, το πρώτο όνομα, είναι θετική σε ασθενείς όπου, προσοχή, κατά τη ριζική ήταν ο ανδρολόγος που αποφάσισε αν θα τον βάλει στη μελέτη ή όχι. Κατά τη διάρκεια της ριζικής προστατεκτομής. Και έλεγε αυτόν τον θέλω. Και είχε, και δει, είχε... Και είχε δει αν είχαν διατηρηθεί τα αγκαιονευρώδη. Ακριβώς, ο ανδρολόγος, όχι ο χειρουργός. Μπράβο. Μα γι' αυτό ακριβώς. Ο ανδρολόγος ήταν εκεί και έλεγε ήτανε αυτό πολύ... το θέλω για τη μελέτη μου. Ήταν πονηρή η ερώτησή μου, κύριε Χατζηχρήστου. Δεν ήταν. Λοιπόν, για πείτε μας, ολοκληρώστε. Να λοιπόν, σε αυτή τη μελέτη το 2016 έδειξε πολύ καλά αποτελέσματα και επιβεβαιώνει ουσιαστικά αυτό που έχουν δείξει στα ποντίκια, αυτό που ανέφερε για τα Schwann cells. Έτσι. Αυτή η μελέτη όμως τώρα που θα ξεκινήσει, ελπίζω, στην Αμερική, γιατί γίνεται χωρίς χρηματοδότηση, και αυτό είναι το δύσκολο, ποιος θα τρέξει όλα για τις εγκρίσεις, άμα καταφέρουν και την τρέξουν, είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί έχει κάποιον που αποφασίζει όντως εκτός, εάν θα το βάλει κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Και δεύτερον, δεν είναι οι ασθενείς οι οποίοι θα σου έρθουν 2 χρόνια μετά, αλλά είναι σαν control τα ακουστικά αμέσως μετά τη ριζική, που είναι πολύ πιο λογικό, ούτως ώστε να μην έχεις την ισχυμία, να μην έχεις όλο, να βοηθηθεί ακόμα ο ιστός που υπάρχει εκεί πέρα και δεν έχει χαθεί. Ελπίζω να πάρει έγκριση, να προχωρήσει. Αυτή η ιστερία, καλά το είπα, γλώσσα λανθάνουσα τα λυθεί, λέγει, της ισχυμίας, επιμένετε δηλαδή, έτσι. Επιμένετε στην ιστερία της ισχυμίας. Επιμένω το ότι άμα ένας δεν έχει νεύρωση και δεν κάνει καθόλου στήσεις, μπαίνει σε ένα στάτους ισχυμίας το πέος. Και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και έχει αποδειχθεί από 150 μελέτες, κύριε Μητρόπουλο, ότι αν δεν κάνουμε στήσεις και μείνεις 5 χρόνια χωρίς στήση, έχεις χάσει ένα σημαντικό ποσοστό των λίμνων μυϊκών ινών των συνεργοδών σωμάτων.
Γιατί δεν το πιστεύετε αυτό? Γιατί είναι τα ίδια ονόματα σε όλες τις μελέτες. Τα ίδια, όχι, αυτό συστήσει δεν ισχύει. Αυτοί που το έκαναν πρώτα καταρχήν έχουν πεθάνει. Άρα δεν μπορούν να δημοσιεύουν. Ας πάμε τώρα λοιπόν στα υπογόνιμα ζευγάρια. Θα έρθουν στο ιατρείο μας τα σπερμοδιαγράμματα, το οποίο είναι φτωχά, δηλαδή male factor infertility. Θα ερωτηθούμε σίγουρα εάν πέραν της θεραπείας, της επίσημης ας πούμε θεραπείας του προβλήματός τους, υπάρχουν άλλα πράγματα που μπορούν να βοηθήσουν. Γιατρέ μου, με βλάπτουνε, κάνω το τάδε άθλημα, με βλάπτει, τελικά το κινητό επηρεάζει, το λάπτοπ επηρεάζει, τι να προσέχω? Αυτή η μελέτη προσπαθεί να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα που θα μας κάνουν αυτοί οι ασθενείς. Οπότε πρακτικά μαζέψαν όλους τους μελέτες που έχουν μελετήσει την επίδραση στην αναπαραγωγική υγεία του άνδρα, τα διάφορα αθλήματα και έτσι κάποιες ψυχαγωγικές ή καθέξιν, εν πάση περιπτώσει, δραστηριότητες. Τώρα, όσον αφορά τα αθλήματα, και αθλήματα εννοούμε πως είναι ποδόσφαιρο, ράγμπι στην Αμερική, μπάσκετ, βόλεϊ, ο τρόπος που μπορεί να επηρεάσουν την αναπαραγωγική υγεία είναι πρώτον μέσω των κακώσεων που μπορεί να υποστεί ο εγκέφαλος. Οι κακώσεις λοιπόν αυτές προκαλούν μια δυσλειτουργία στην υπόφυση, διαταράσσεται ο άξονας και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να έχουμε αλλοιώσεις παραμέτρους του σπέρματος. Επίσης έχει φανεί ότι ένα 10% επαγγελματιών ποδοσφαιριστών σε μεγαλύτερη ηλικία αναπτύσσουν υπογονατισμό, το οποίο δεν έχει εξηγηθεί για ποιο λόγο. Εννοείται του Αμερικάνικου, βέβαια. Έχει τεράστια διαφορά. Μιλάμε μόνο για το Αμερικάνικο ποδόσφαιρο, όχι το κλασικό που έχουμε εμείς στην Ευρώπη, έτσι. Είναι τελείως διαφορετικό άθλημα. Όχι, όχι. Βάζει το Αμερικάνικο, το ποδόσφαιρο το κλασικό, το βόλεϊ, το μπάσκετ, γενικά τα αθλήματα που μπορεί να υποστεί κανείς κάποια κάκωση. Και λέει ένας μηχανισμός που αυτά τα αθλήματα μπορεί να επηρεάσουν. Μιλάτε ανέδειξη μόνο στο Αμερικάνικο. Και αυτό όχι. Τα έχουν κάνει και τις προφυλάξεις. Απλά λέγαμε για αυτούς που αναπτύσσουν αργότερα. Απλώς λόγος που στην Ευρώπη δεν επιβάλλεται το κράνος. Στην Αμερική επιβάλλεται. Αυτός είναι ο λόγος που στην μελέτη δεν απέδειξαν ότι όποιος παίζει μπάλα δηλαδή θα έχει υπογονατισμό, έτσι. Όχι. Απλά είπαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια πιθανότητα με μια κάκωση στον εγκέφαλό τους, επειδή θα διαταραχθεί η λειτουργία της υπόφυσης, μέσω αυτού του μηχανισμού να κάνουν κάποια βλάβη. Μικροκακώσεις που έχουν. Και η μικροκακώσεις και η οξία. Η διάσηση, όχι. Και οι κακώσεις οι επαναλαμβανόμενες οι μικρές, αλλά και η οξία κάκωση στον εγκέφαλο προκαλεί. Το ιστορικό αναβολικών που παίρνουν οι παίκτες του NFL το είχαν ελέγξει? Γιατί έχουν βαρύτα το ιστορικό αναβολικών στο NFL. Ναι, αυτό δεν το ξέρω. Γιατί πρακτικά αυτή είναι μια μετα-ανάλυση. Δεν μπήκα να διαβάσω όλες τις μελέτες. Γιατί έβλεπε πολλά διαφορετικά πράγματα. Επίσης, ένας δεύτερος μηχανισμός που μπορεί τα αθλήματα αυτά να επηρεάσουν τη γονιμότητα φαίνεται ότι είναι η κυσογύλη. Γενικά, σε μελέτες έχει φανεί ότι σε ανθρώπους που κάνουν τέτοια αθλήματα το ποσοστό εμφάνισης είναι περίπου στο 17% έναντι 12% αυτών που δεν αθλούνται. Πάντως, δεν προκαλούν, τουλάχιστον με αυτό που ξέρουμε μέχρι σήμερα, τα αθλήματα αυτά κυρσοκύλη, απλά αν υπάρχει κυρσοκύλη επιδεινώνουν το πρόβλημα. Γι' αυτό και έχει φανεί ότι αν κάποιος έχει επηρεασμένους παραμέτρους σπέρματος και διακόψει για 6 μήνες το άθλημα, το σπέρμα ξανεπιστρέφει εκεί που ήταν πριν. Το μόνο άθλημα που έχει φανεί ότι έχει θετική επίδραση είναι το πόλο, λόγω της εξωτερικής πίεσης από το νερό που δέχονται οι... Δηλαδή θα βγάλω το συμπέρασμα, αυτός που αθλείται θα έχει χειρότερο σπέρμα? Μπορεί να έχει χειρότερο σπέρμα. Αν έχει κυρσοκύλη και αθλείται, αυτό το πράγμα μπορεί να το επηρεάσει το σπέρμα του. Μπορεί να το προκαλέσει λόγω της καταπώνησης, καταπίεσης και της άθλησης, το οποίο είναι αναμενόμενο. Αλλά δεν είναι κάτι το παθολογικό εφόσον αναστρέφεται. Αλλά δεν μπορώ να έχω το συμπέρασμα λέγοντας στο παιδί μου: μην αθλείσαι, γιατί μάλλον θα χαλάσει το σπέρμα. Δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Σωστό. Ακριβώς αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε. Ναι στην άθληση, όχι στον πρωταθλητισμό. Μάλιστα. Έχουμε κυρσοκύλη. Γιατρέ, κάνω και πάλι ή παίζω μπάλα. Θα πειράζει κυρσοκύλη? Ναι, επηρεάζει. Αυτό μου τη δημιούργησε? Όχι, δεν στη δημιούργησε αυτό. Αυτό την ανέδειξε το πρόβλημα της κυρσοκύλης. Τι πρέπει να κάνω? Σταμάτα να αθλείσαι για 6 μήνες για να ανέβει το σπέρμα. Ή χειρουργήσου. Ή και τα δυο μαζί. Ανάλογα με το πρόβλημα. Κάτι άμα χειρουργεί και μετά δεν μπορεί να ξαναθλείσει. Ναι.
Απλά θέλουμε, θέλουμε το χρόνο της αποκατάστασης μετά το χειρουργείο να είναι ο ποιοτικότερος. Επομένως, να μην επιβαρύνουμε τα αγγεία τα οποία είναι σε φάση υποστροφής, μεν, και να μην επιβαρύνουμε και να δώσουμε ένα έναυσμα στον όρχη να ανανύψει. Ναι, αλλά για πόσο καιρό? 6 μήνες, 3 μήνες. 3 ως 6 μήνες. 6 είναι πολύ, νομίζω. Γιατί υπάρχει το πρόβλημα κάποιων οποίοι είναι επαγγελματίες. Ναι, έρχεται ένας και σου λέει, ποδοσφαιριστής, έτσι σε επαγγελματική ομάδα. Ναι. Σου έχει τύχει σίγουρα, μου έχει τύχει και σε όλους. Λοιπόν, πρέπει να το κάνω και το βάζεις σπασουάρ μέχρι το τέλος περίοδου. Έτσι. Το χειρουργείς την πρώτη ημέρα που θα σταματήσει η τέτοια για να κερδίσεις. Και φυσικά εγώ τους επιτρέπω όλους να ξαναρχίσουν μετά από ένα δίμηνο, τρίμηνο. Το ίδιο πράγμα είπαμε. Προπόνηση. Όχι 6 μήνες, όχι για το εξάμηνο. Ναι. Το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, του λες ένα stop κάποια στιγμή, τον χειρουργείς, ή αν δεν είναι σοβαρό το πρόβλημά του, έχει μία ήπια όλιγο άστανοσπερμία, γύρω στα 16 εκατομμύρια, μία κινητικότητα γύρω στο 20%. Λες να μην σε χειρουργήσω αφού δεν θες κτλ. Σταμάτα για 6 μήνες, μήπως και έχει βελτιωθεί το πρόβλημά του. Στους επαγγελματίες όμως είναι ένας λόγος να τους χειρουργείς. Ναι. Ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος βλέπει μία πτώση και πάει στα 20 εκατομμύρια και έχει 30% κινητικότητα, ενώ είχε 50 και είχε 45, το χειρουργήσουμε. Έτσι, δεν θα περιμένεις να γίνει. Όχι. Ιδιαίτερα αυτός που επιβαρύνεται συνέχεια. Όχι. Επαγγελματίας. Είχα ένα τερματοφύλακα που ήταν και το έβλεπα αυτό και του λέω, χειρουργήσου, δεν γίνεται να περιμένουμε. Ωραία. Και το κλασικό σενάριο, ποιον θα χειρουργήσουμε ακόμα και αν δεν έχει, ποιον επαγγελματία ο οποίος ακόμα και αν δεν έχει πρόβλημα με το σπέρμα του, έχει όμως κυρσοκύλη, ποιον θα τον χειρουργήσουμε ούτως ή άλλως για την κυρσοκύλη του? Είναι οι πιλότοι, έτσι, τους πιλότους, οι οποίοι σίγουρα αυτοί των μαχητικών, οπωσδήποτε, που είναι ελάχιστοι και επομένως σε ποιον θα τύχει πρώτον. Και δεύτερον, τους πιλότους της κλασικής αεροπορίας, οι οποίοι μπορούν να πέσουν σε κενό, σε οτιδήποτε. Δηλαδή μια αποσυμπίεση μεγάλη που μπορεί να κάνει. Και επειδή πολλοί ουρολόγοι πήγανε στη Μόντενα και φωτογραφήθηκαν και τη Φόρμουλα 1. Δεν έχουμε, ναι. Αυτούς πήγανε. Και τη Φόρμουλα. Άρα στους πιλότους χειρουργούμε, κυρσοκύλη. Για μην κάνει μία απότομη στην καμπίνα, μην γίνει αποσυμπίεση μεγάλη και σπάσουν, κάνουν αιμορραγία. Δεν θα πεθάνουν, απλά θα αγχωθούν. Κάνει αιμάτωμα, θα κάνει αιμάτωμα μέσα. Θα τους μπλαβιάσει το όσχιο. Ακόμα και υποκλινική. Αυτό. Όχι υποκλινική, για κλινική κυρσοκύλη. Για μεγάλη κυρσοκύλη. Έτσι, μιλάμε για μεγάλη κυρσοκύλη. Έτσι, δευτέρου τρίτου βαθμού, αλλά σπέρμα καλό. Είναι πιλότος όμως και του πούμε ότι έχεις αυτό το κίνδυνο. Όλα τα ανευρυσματικά. Είναι όλα τα ανευρυσματικά αγγεία και αυτά τα οποία είναι παθολογικά. Δεν είναι ανευρυσματικά αυτά, είναι όμως παθολογικά. Γιατί στον εγκέφαλο δεν ξέρουμε. Ορμοροίδες μπορεί. Δεν ξέρω για σταντερολόγοι τι λένε γι' αυτό. Αν θεραπεύουν τις αιμορροίδες. Ένα ενδιαφέρον πράγμα πάντως αυτό, το οποίο είναι τα επίπεδα της αερόβιας και αναερόβιας άσκησης, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν, ανεξάρτητα από την ύπαρξη της κυρσοκύλης ή όχι. Διότι η δημιουργία του οξυδοτικού στρες στη διάρκεια της άθλησης, που είναι εντελώς διαφορετικό στη διάρκεια της αερόβιας και της αναερόβιας φάσης, είναι εκείνο το οποίο έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Το είχαμε δει αυτό το πράγμα σε μια διατριβή που δυστυχώς δεν μπήκε στον κόπο να τη δημοσιεύσει τελικά ένας γυμναστής που του είχαμε δώσει, που είχε μελετήσει αθλητές του μπάσκετ και σε προπονητική ιστορία και μετά από αγώνες και δίνανε σπερμοδιαγράμματα. Και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ιστορία για το οξυδοτικό στρες, το πώς στο σπερματικό πλάσμα διαφοροποιείται ανάλογα με τα επίπεδα της άσκησης. Έτσι. Και γι' αυτό το λόγο παίζει και η διάρκεια πολύ μεγάλο ρόλο. Έτσι ακριβώς. Τώρα, η έντονη άθληση δηλαδή είναι επικίνδυνη για την γονιμότητα. Η ήπια άθληση είναι ευεργετικά. Το χρόνο μας να το τρέξουμε λίγο. Τώρα, όσον αφορά το ποδήλατο, σαν μήνυμα μένει. Σε διάφορες μελέτες του μπορεί να σχετίζεται με στενικίδες λειτουργία, με καρκίνο του προστάτη, αυτά δεν έχουν. Φέρετε το πάντως ότι είναι ασφαλές. Ένας άνθρωπος, αν κάνει λιγότερο από 3 ώρες την εβδομάδα, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Αυτό μπορώ να το πούμε, να σου πει κοινωνικά ποδήλατο. Πάνω από 3 ώρες την εβδομάδα, αυτό μπορεί να έχει κάποιες επιπτώσεις στην αναπαραγωγική του. Το ποδήλατο για τη στήση είναι το θέμα. Είναι ότι όταν είσαι πάνω στη σέλα, σταματάει οποιαδήποτε αγωγημότητα των νεύρων. Αυτοί που έχουν, δηλαδή οι ποδηλάτες που είναι σε μεγάλους, έχουν γίνει μελέτες, έχουν υπαισθησία και ενάμπνες στην περιοχή που κρατάει, δεν θυμάμαι το paper, ένα μήνα, εβδομάδες, έτσι.
κάποιες εβδομάδες κρατάει για να συνέλθει η αισθητικότητα στην περιοχή. Γιατί με το κάθισμα είναι τόσο ωραία και κοφτά τα καθίσματα της Έλλας που ούτε αίμα περνάει ούτε τίποτα. Εγώ είχα τύχει στη Βοστόνη όταν ήμουν 25 χρόνια που είχε κάνει αγγιογραφία και μετά τον έβαλαν αυτό και σηκώθηκε και καβάλισε την σέλα για να αποδείξουν ότι κόβεται όλη η αιμάτωση, ούτε προστάτης αιματώνεται καθόλου, αλλά φυσικά ούτε πέος, κόβονται τα πάντα. Τον είχαν σε αγγιογραφία, έκαναν πρώτα κανονική και μετά τον έβαλαν πάνω στη σέλα και το έδειξαν. Αυτές είναι, θυμάμαι τις εικόνες. Επίσης, η αύξηση της θερμοκρασίας στο όσχιο ξέρουμε ότι επηρεάζεται η γεννητικότητα του σπέρματος. Οπότε, καθημερινές δραστηριότητες που μπορεί να αυξήσουν τη θερμοκρασία και έχουν μελοτηθεί είναι το οδήγημα συνεχόμενες ώρες, πάνω από 2 ώρες συνεχόμενα, η χρήση του λάπτοπ στην κοιλιά αυξάνει μέχρι και ένα βαθμό τη θερμοκρασία. Πρακτικά εδώ συστήνεται, δεν θα μπορούμε να αλλάξουμε τις συνήθειες των ανθρώπων. Απλά, αν ένας άνθρωπος έχει κάποιο πρόβλημα, καλό θα είναι να μην κάθεται. Θα πρέπει να έχει επιτυχισμό να χρησιμοποιεί το λάπτοπ και να το έχει 3 ώρες πάνω στα γεννητικά του όργανα. Επίσης, όσον αφορά τη χρήση των γεννητών τηλεφώνων, ξέρουμε ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κάνει κατακαιρματισμό στο DNA και του σπέρματος. Ενώ έχει γίνει μια προσπάθεια παλιότερα να μειώσουν την ακτινοβολία οι εταιρείες που παράγουν αυτές τις συσκευές, σήμερα ξέρουμε ότι όλο και περισσότερο εκτεθόμαστε σε αυτή την ακτινοβολία και σε μεγάλες δόσεις. Οπότε και εδώ πάλι η σύσταση είναι ότι αν κάποιος έχει κάποιο πρόβλημα με τη σπερματογένεσή του, καλό θα είναι να μην έχει, για παράδειγμα, το κινητό 12 ώρες το 24ωρο δίπλα στους όρχες. Κοντά στο όρχιο. Δεν έχει φανεί, όπως και του εγκεφάλου, κάποια στιγμή. Οι τελευταίες μελέτες λένε ότι δεν φαίνεται να σχετίζεται με καρκινογένεση. Και μια γρήγορη έτσι για να... Τώρα, τα χλαμίδια, μια πονεμένη ιστορία. Ποτέ μου δεν είχα πάρει θετική καλλιέργεια για χλαμίδια μέχρι ότου κάποιο εργαστήριο άρχισε να κάνει την PCR και να μας βγαίνουν οι πρώτες χλαμιδιακές λοιμώξεις. Πάντως, παγκοσμίως είναι η πρώτη λοιμώξη σεξουαλικά μεταδιδόμενη στα ζευγάρια. Αλλά στα υπογόνιμα ζευγάρια, πόσο συχνή είναι αυτή η λοίμωξη, ένα. Και δεύτερον, τελικά επιδρά στη γονιμότητα του άντρα και της γυναίκας. Δυσχεραίνει το έργο της ομάδας εξωσωματικής. Αυτά θα μας ερωτηθούν στο ιατρείο. Αυτά θέλουμε να απαντήσουμε και να δούμε και πώς θα το θεραπεύσουμε και όλα αυτά. Λοιπόν, το ποσοστό εμφάνισης δεν είναι πολύ υψηλό με τα χλαμίδια. Ξέρουμε ότι προκαλούν πρόβλημα και δει περισσότερο στη γυναίκα αν είναι απικισμένη. Οπότε πρακτικά σε ένα μεγάλο κέντρο εξωματικής με υπογόνιμα ζευγάρια απομόνωσαν 760 υπογόνιμα ζευγάρια, χρησιμοποίησαν και 1140 σαν δείγμα ελέγχου. Οπότε βρήκαν αν υπάρχει λίμωξη στον ένα ή και στους δύο συντρόφους. Έγινε ανάλυση ανάλογα με την ηλικία. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα πικ. Αυτό όμως δεν είναι αντικειμενικό, γιατί μιλάμε για υπογόνιμα ζευγάρια, ένα συγκεκριμένο δείγμα στενό, δεν είναι από το γενικό πληθυσμό. Επίσης, με τον αριθμό των απικιών πριν από τη θεραπεία και το αν ήταν απικισμένος ο ένας ή οι δύο σύντροφοι. Οπότε, πριν να προχωρήσουν στην εξωσωματική, αυτά τα ζευγάρια υποβλήθησαν σε θεραπεία. Ως προς τα αποτελέσματα, φάνηκε ότι ο αριθμός των μεταφερόμενων ευρείων ήταν μεγαλύτερος από την ομάδα αυτών με χλαμίδια. Το ποσοστό εμφύτευσης ήταν μικρότερο στην ομάδα που είχαν χλαμίδια. Αυτό πήγαν να το ερμηνεύσουν ότι ίσως οι γυναίκες να είχαν μεγαλύτερη ηλικία. Να εξηγείται από εκεί. Τώρα στον πίνακά τους φαίνεται ότι έχουν παρόμοια ηλικία. Υπάρχει και ένα ερωτηματικό. Τελικά όμως δεν φάνηκε να υπάρχει διαφορά όσον αφορά το ποστό κοιήσεων, την πολλαπλή κοίηση, κλινική κοίηση, τις αποβολές και τελικά θα πάρει το υπογόνιμο ζευγάρι παιδί στο σπίτι. Επίσης δεν υπήρξαν διαφορές όταν μελετήθηκαν με τα διαγράμματα που είδαμε προηγουμένως, αναφύλο, αριθμό απικιών και παρουσία λίμωξης στον ένα και στους δύο συντρόφους. Οπότε σαν συμπέρασμα καταλήγει ότι σε ασθενείς με μόλυνση από χλαμίδια, μετά από πλήρη θεραπεία, δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες παρενέσεις στην κλινική έκβαση, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικιακής ομάδας και αριθμού αντιγράφων. Να το τονίσουμε αυτό, οι ασθενείς πήραν θεραπεία και μετά έγιναν όλες οι μελέτες, δεν πήγανε με τα χλαμίδια. Με δοξικυκλίνη, έτσι.
Και πήραν μια δοξικυκλίνη, 7 ημέρες λένε οι οδηγίες. Αν δώσουμε και 15, δεν πειράζει, δεδομένου ότι το χλαμίδιο έχει τη λειτουργία του ιού. Μπαίνει δηλαδή μέσα στο σπερματικό κύτταρο, το καταστρέφει, βγαίνει έξω και όσο είναι στη φάση που είναι μέσα στο κύτταρο, η αντιβίωση δεν το πιάνει. Επομένως, όση αντιβίωση και να δώσω εγώ, τα ενδοκυτάρια χλαμίδια δεν μπορώ να τα σκοτώσω. Άρα θα πρέπει να έχω ένα παρατεταμένο χρόνο δράσης της αντιβίωσης, έτσι ώστε αυτός ο ασθενής και με υποαντιβίωση να πάει να δώσει σπέρμα, γιατί ύστερα στην ίξη θα μπορέσουν να δουν ποιο είναι εκείνο εκεί το καταλληλότερο σπερματοζωάριο που πιθανόν να μην έχει λίμωξη. Άλλη πονεμένη ιστορία. Ο κ. Τρέτας. Καλά είναι να κάνουμε αφού το βρούμε, εφόσον το ζευγάρι δεν θέλει να κάνει τέτοιο, επειδή είναι ασυμπτωματική η λίμωξη και επειδή μεταδίδεται, θα πρέπει να τη θεραπεύσουμε. Ούτως ή άλλως. Εννοούσα πόσο μπορούμε να περιμένουμε. Όσο, να πώς περιμένουμε. Να περιμένουμε. Το ζευγάρι ότι εγώ δεν θέλω να κάνω σωματική. Α. Όχι, θα κοιτάξουμε να θεραπεύσουμε το μικρόβιο σαν μικρόβιο. Σαν μία. Αλλά μην τηρώντας τα guidelines ή τις, εν πάση περιπτώσει, άγραφους κανόνες που έχουμε ότι την μη συμπτωματική βακτηριουρία δεν τη θεραπεύουμε, τη μεταδίδει. Και η χρόνια χλαμιδιακή λίμωξη δημιουργεί υπογονιμότητα. Επομένως, θα πρέπει να είμαστε λιγάκι πιο επιθετικοί εδώ πέρα, νομίζω. Δεν ξέρω. Φωτή, η αρχή που έχω να δίνω σε αυτούς που έχουν περάσει κάποιες και όταν πάει εξωματική, για ένα δεκαήμερο βιπραμισίν τον μήνα που θα πάει για να δώσει για ίξη, είναι σωστή? Σωστό είναι, ναι. Έτσι πρέπει να κάνουμε, γιατί δεν επηρεάζει το σπέρμα. Η κινητικότητα δεν μας επηρεάζει πολύ, γιατί πάνε για εξωσωματική. Την ποιότητα του DNA δεν την επηρεάζει το βιμπραμισίν, αλλά σκοτώνει τα βακτήρια, τα οποία είναι έξω από το κυταρόπλασμα και έξω από την κυταρική μεμβράνη του σπερματοζωάριου. Και επομένως, με το μικροσκόπιο θα μπορέσει να διαλέξει το καλύτερο μορφολογικά σπερματικό κύτταρο, το οποίο πιθανόν να μην έχει χλαμίδια μέσα. Αυτή η μελέτη όμως, ήθελα να σας ευστήσω την προσοχή, μπορεί να καταλήγει σε αυτά εδώ πέρα τα συμπεράσματα, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μετά από θεραπεία, όμως εδώ πέρα μας λέει ότι υπάρχει μικρότερο ποσοστό εμφύτευσης. Δεν δικαιολογείται από την ηλικία των γυναικών. Και τα ποσοστά αυτά εδώ πέρα, να ξέρετε, σε αυτές τις μελέτες είναι ότι βλέπουμε πόσα οάρια έχουν γονιμοποιηθεί. Από αυτά κάνουμε το επί της 100 τα οάρια τα οποία προχωρήσαν σε βλαστοκίστη. Από αυτά επί της 100 τα οάρια των βλαστοκιστών που πήγαν, τις βλαστοκίστες που γίνανε έμβρια, και από εκεί το ποσοστό τα οποία γεννηθήκανε παιδιά. Δηλαδή το ποσοστό κάθε φορά είναι πάνω στο αμέσως επόμενο επίπεδο, όχι στο αρχικό. Επομένως, από εδώ και κάτω, από το ποσοστό εμφύτευσης και μετά, δεν υπήρχε πρόβλημα, αλλά χτυπάει στην εμφύτευση. Δηλαδή, αυτά τα ζευγάρια θα ζοριστούν στο να εμφυτευθεί το έμβριο στη μήτρα. Αν όμως εμφυτευτεί, μετά είναι ίδια πάλι η εξέλιξη. Μετά άλλα. Καταλάβατε. Αυτό είναι το. Ήταν αρνητική για χλαμίδια. Ναι, ήταν αρνητική. Γι' αυτό και. Μπορεί να υποτροπιάσουν. Μπορεί όμως να υποτροπιάσουν. Κάποια στιγμή δεν ανοιχνεύεται επειδή έχει εξουδετερωθεί ότι είναι έξω από το κύτταρο. Αυτό δηλαδή το χλαμίδιο πρακτικά το βλέπει κανείς σαν τον ιό. Παραμένει μέσα στο κύτταρο και αργότερα μπορεί πάλι να ξαναεμφανιστεί. Και γενικά με τις καλλιέργειες του χλαμιδιού υπάρχει μια. Καταρχήν ξέρουμε ότι τα χλαμίδια δεν ανοιχνεύονται σε κοινές καλλιέργειες. Σήμερα κάποια εργαστήρια κάνουν πιο εξειδικευμένες καλλιέργειες και μας δίνουν απαντήσεις. Βιολογικού υγρού καλλιέργεια. Σπέρματος, έτσι. Μην... Σπέρμα. Βάγιο. Πρώτο θέλω να ρωτήσω αν οι καλλιέργειες αυτές ήταν καλλιέργειες σπέρματος με PCR, φαντάζομαι, κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. Και δεύτερον, στην κλινική πράξη, αφού βλέπουμε ότι τα ποσοστά τελικά κοιήσεων και γεννήσεις είναι παρόμοιες, δεν υπάρχει διαφορά. Για ποιο λόγο θα πρέπει να εμβαθύνουμε τόσο πολύ? Ναι, αυτό μόλις είπα μετά τώρα. Την θεραπεία όμως. Είναι το bias εθού της μελέτης, ότι κοιτάει τα ποσοστά κοιήσεων μετά το implantation. Αλλά το implantation είναι χαμηλότερο. Τα 100 ζευγάρια, τα 10 κάναν implantation στη μια μεριά, τα 20 όμως από την άλλη. Όμως τελικά, τα έμβρια που γεννηθήκανε, ας πούμε από τα 10 γεννηθήκανε 10 έμβρια, από τα 20 έμβρια. Άρα είμαστε καλά. Όχι, δεν είμαστε καλά, γιατί από τα 100 ζευγάρια γεννηθήκαν 20 έμβρια, ενώ από τα 100 10 από την άλλη μεριά.
Και επίσης, επειδή μπορεί κάποιος να το συναντήσει για να κλείνουμε, επειδή τελευταία με τα διάφορα εργαστήρια με πολύ εξειδικευμένες μεθόδους, μάλλον γίνεται ίσως και κάποια υπερδιάγνωση, και επίσης αρχίζουν αυτά τα εργαστήρια να δίνουν και αντιβιογράμματα. Υπάρχει σύσταση ότι αναπτύσσονται αντοχές σε αυτά τα μικρόβια και αρχίζουν και δίνουν αντιβιογράμματα. Οπότε είναι πιθανό να πάρει κάποιος σαν αποτέλεσμα ότι είναι ανθεκτικό, ένα πολυανθεκτικό χλαμίδιο σε όλα. Αυτό τις περισσότερες φορές δεν ισχύει. Συνήθως υπάρχουν και άλλα μικρόβια σε μικρότερη ανάπτυξη τα οποία επηρεάζουν την MIC των αντιβιωτικών και δίνει ένα ψευδός αποτέλεσμα. Το ποσοστό εμφάνισης ανθεκτικών χλαμιδίων είναι λιγότερο από 1%. Οπότε και αν πάρουμε μια τέτοια απάντηση, έχουμε πολλές πιθανότητες να θεραπεύσουμε τον άρρωστό μας με τα κλασικά αντιβιωτικά, το ξεκυκλίνη ή οφλοξασίνη. Τι γίνεται όταν έχουν ανοιχτευτεί χλαμίδια στον κόλπο της γυναίκας ενώ στο αντίστοιχο καλλιέργημα του άντρα δεν υπάρχει απομόνωση? Πολύ καλή ερώτηση. Και πάλι προχωράμε σε θεραπεία για τον ίδιο λόγο. Πάλι προχωράμε σε θεραπεία. Γιατί είναι ακριβώς το ανάποδο από ό,τι πιστεύαμε παλιότερα, ότι η ανδρική ουρήθρα πιστεύαμε ότι είναι η δεξαμενή με την οποία γίνεται η διασπορά. Η πραγματικότητα μάλλον είναι το αντίθετο και τελικά, και επειδή είναι πολύ πιο εύκολα προσβάσιμο το υλικό και πιο αξιόπιστο από τον κόλπο, θα πρέπει να το αξιολογούμε πάρα πολύ καλά σε αυτή την ιστορία. Κολπικό επίχρησμα, τραχυλική βλέμμη. Θα χρησιμοποιούσατε οφλοξασίνη σε ένα ζευγάρι που προσπαθεί να τεκνοποιήσει? Ναι, αν η πρώτη προσπάθεια με δοξικυκλίνη για 15 μέρες μας δώσει ξανά θετικό αποτέλεσμα, θα πάω οφλοξασίνη. Όφησον όμως, επειδή βγαίνει στο DNA η ιστορία, έχει σε σχέση με το πότε θα κάνει εξωσωματική, έχει σημασία. Είναι κοινολόνη, έτσι. Δηλαδή, σε τι χρόνους θα συμβουλεύαμε? Σύντομο χρονικό διάστημα φλοξασίνης. Όχι. Πότε θα δώσει δείγμα για εξωσωματική μετά τη θεραπεία? Για την κοινολόνη, ναι. Τρεις μήνες. Αλλά θα πρέπει να δεις ότι τα χλαμίδια είναι όμως και αρνητικά όταν πριν πάει να κάνει εξωσωματική. Πάντως φαίνεται ότι τα αντιβιωτικά αυτά, αν δράσουν τη στιγμή που θα γίνει η σύλληψη, όπως και με άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες, θεωρείται, είναι αυτό το λεγόμενο παράθυρο των πρώτων ημερών, ότι θα έχουν τόσο αρνητική επίδραση που το έμβριο δεν θα προχωρήσει καθόλου και θα αποβληθεί, ή αν γονιμοποιηθεί ότι δεν συντρέχει τίποτα και θα προχωρήσει μια χαρά η εγκυμοσύνη. Οπότε δηλαδή δεν πρέπει να είμαστε έτσι. Αν μπορούμε να το αποφύγουμε, εντάξει, αλλά. Ελπίζω να πήρατε τα μηνύματα για το ιατρείο σας. Λίγο στο μικρόφωνο να ακούμε. Ναι, θα πρέπει να επισημάνω και εγώ μερικά πράγματα πάνω στο χλαμίδιο. Ένας απλός τρόπος από το ιατρείο να το ελέγξουμε, γιατί με το ELISA θα το βρούμε, σπάνια θα το βρίσκουμε, είναι τα αντισώματα, IgA, IgG, IgM. Τα IgM αυξάνονται μετά την προσβολή και μετά από ένα μήνα αρνητικοποιούνται και ανεβαίνουν τα IgG, τα οποία παραμένουν θετικά. Σε έξαρση της λίμωξης είναι και τα IgA θετικά. Οπότε, αν δούμε IgG ψηλά ή IgA, μπορούμε να υποθέσουμε ότι υπάρχει η λίμωξη. Συνάδελφε, μιλάτε για υλικό από το σωστέμιναλ πλάσμα ή στον ορό? Όχι, για τον ορό. Επίσης, υπάρχει, είπαμε, το PCR και κυταρομετρία ροής. Και αυτά μας δίνουν, εννοείται, πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα. Τώρα, όσα για την οφλοξασίνη, πρέπει επίσης να πω ότι ο Κουρτ Νάμπερ, καθηγητής από το Straubing στη Γερμανία, σε μια ενδιαφέρουσα μελέτη που είχε κάνει, είχε πει ότι για χρόνιο και σοβαρό χλαμίδιο, μέχρι 6 μήνες τα μπριν, οφλοξασίνη δηλαδή. Μέχρι. Ελέγχοντας συνέχεια με PCR. Προσοχή λίγο στη χρήση της κοινολόνης σε ό,τι αφορά το DNA. Φυσικά. Γιατί να σας πω και κάτι άλλο. Υπάρχει και ένας πιο εύκολος τρόπος για να γλιτώσουμε από το χλαμίδιο. Αυτό το που λέμε το sperm sorting, κατά το selection που γίνεται στην εξωσωματική, υπάρχει τρόπος με το μικροσκόπιο να αυξηθεί μέχρι 6.300 φορές. Υπάρχουν ειδικά μικροσκόπια. Εκεί πλέον επιλέγεις το σπερματοζώριο που δεν έχει μέσα χλαμίδια, γιατί το βλέπεις μπροστά σου. Οπότε πας και επιλέγεις το σπερματοζώριο που δεν έχει χλαμίδια και το παίρνεις. Τελείωσε. Πολύ εύκολο. Χωρίς θεραπεία, χωρίς τίποτα. Αλλά ακόμα δεν έχει έρθει στην Ελλάδα, στην κλινική πράξη, αυτή η μέθοδος. Είναι απλή μέθοδος. Είναι ένα απλό μικροσκόπιο. Απλά κάνει digital enhancement του οπτικού πεδίου κατά 6.300 φορές. Τεράστιο.